Σαρή, ο Εργοτέλης σήμερα απέδειξε ότι έχει το μέταλλο πάντα της μεγάλης ομάδας που ξέρει να κερδίζει τέτοια παιχνίδια. Εντάξει, αν δεν το πιστεύαμε, δεν θα παίζαμε κιόλας. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να πιστεύεις σε κάθε παιχνίδι ότι μπορεί να κερδίσεις με οποιοδήποτε αντίπαλο. Ξέρουμε την ποιότητα της ομάδας μας, των παιχτών, καθένας μεμονωμένα. Ήρθαμε σήμερα στο παιχνίδι αυτό για να το κερδίσουμε και τίποτα άλλο. Τώρα στα τελευταία 5 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 4 νίκες, μια ισοπαλία. Οπότε και σαν Μικρό πρέπει να έχουμε κερδίσει, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν σημαίνει κάτι. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και η ομάδα οφείλει και πρέπει να είναι ψηλά στη βαθμολογία. Ή καταδικήσει λίγο τους εαυτούς σας και το ρόστερ του Εργοτέλη στα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι, η άποψή μου είναι ότι είχαμε αδικήσει εμείς τον εαυτό μας, δεν είχαμε αδικηθεί από κανέναν άλλον. Παίξαμε παιχνίδια τα οποία θα έπρεπε να έχουν τελειώσει 2 και 3-0 και 0-3 για παράδειγμα, ένα που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα. Και βρεθήκαμε να χάνουμε το παιχνίδι με 2-0. Άρα πρέπει να μετουσιώνουμε όλες τις ευκαιρίες σε γκολ. Ο Εργοτέλης αυτός πού μπορεί να φτάσει? Είμαι άνθρωπος που δεν κοιτάει το μέλλον, κοιτάει το παρόν. Όσο κερδίζεις, είσαι ψηλά και βγαίνεις ψηλά. Άρα αυτή τη στιγμή κοιτάω το παρόν, η ομάδα να είναι καλά, οι παίκτες ξεχωριστά, να έχουμε υγεία, να μην έχουμε κάρτες. Και εγώ σαν Γιώργος, όπως το λέω χρόνια, με οποιοδήποτε αντίπαλο και να παίζω, μπαίνω για να κερδίσω. Skills measuring the cross, nails the Celtic goal. And Yorgos Jakubakis opens the scoring. Κάτι τελευταίο τελείως διαφορετικό θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο. Μια κοινή πορεία που μας έρχεται στο μυαλό, ένας Ηρακλειώτης, ο Γιώργος Γιακουμάκης, έχει παίξει όπως και εσύ, έχει περάσει από την ΑΕΚ και τώρα είναι στη Σκωτία. Και επειδή ξέρεις καλά το πρωτάθλημα εκεί, θέλω ένα σχόλιο σου, είναι σε πολύ μεγάλο σύλλογο. Ναι, η Celtic είναι μέσα στους δύο μεγαλύτερους συλλόγους. Παρακολουθώ πολύ Σκωτία, ούτως ή άλλως, γιατί τους αγάπησα και με αγάπησαν εκεί, γιατί τα έδωσα όλα όπως σε κάθε ομάδα άλλωστε που πηγαίνω. Και παρακολουθώ γιατί έχω και φίλους. Για παράδειγμα, ο Άλεξ Γκόγκη ήταν στην Μπέρνιαν, τώρα πήγε στην Μίρεν. Άρα αυτομάτως παρακολουθώ το πρωτάθλημα εκεί πέρα. Και τώρα που πήγε και ο Γιώργος, παρακολουθώ και τον Γιώργο. Εντάξει, γιατί είναι ένα πολύ καλό παίκτη, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έχουμε τα καλύτερα και πάνω απ' όλα υγεία.